Είμαστε φίλες και φίλοι της αδελφότητας, φίλοι του χωριού. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε μετά από 2 χρόνια στη σημερινή εκδήλωση της Αλωνιάδας. Μία εκδήλωση που θα γίνει θεσμός, γιατί το αγαπήσατε, το προσπαθείτε και το παλεύετε. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτείας στηρίζει την προσπάθειά σας, όπως και κάθε προσπάθεια που θέλετε πραγματικά να την αναδείξετε μέσα από την ψυχή σας. Εμείς ανεδιοτελώς κάθε προσπάθεια που θέλει τόσο κάθε πολιτιστικός σύλλογος όσο και οι άλλοι φορείς, προσπαθούμε να τις αναδεικνύουμε, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, γιατί αυτά είναι που μας κρατάνε ζωντανούς. Όπως είπατε, απόψε βρίσκονται και εκλεκτοί καλλιτέχνες οι οποίοι θα μας διασκεδάσουν, αλλά θα μας χαρίσουν και με τις φωνές τους όμορφες στιγμές, καθώς επίσης και με τα άλλα όργανα. Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε για την παρουσία τους και είναι και αυτοί ένα κομμάτι του πολιτισμού και της τέχνης που προσπαθούμε να τους τιμούμε και να τους έχουμε γενικότερα δίπλα μας. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχει επιτυχία το τριήμερο των εκδηλώσεων και σε 2 χρόνια να είμαστε πάλι υγιείς εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Δημάρχα. Ο κύριος Δήμαρχος δεν μπόρεσε σήμερα να παρευρεθεί λόγω ενός ταξιδιού και θα παρακαλούσα πάρα πολύ την εκπρόσωπο του Δήμου, την κυρία Σταυρούλα Μπραήμη, για ένα χαιρετισμό. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, αγαπητοί επισκέπτες, σαν μέλος του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Παραμυθιάς, χαιρετίζω και εγώ και εκ μέρους του Δημάρχου, που είναι πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου, την σημερινή δεύτερη Αλωνιάδα και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλο το τριήμερο των εκδηλώσεων. Όταν το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Παραμυθιάς, όταν στο Πνευματικό Κέντρο σχεδιάζαμε τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, λάβαμε υπόψη μας 3 παραμέτρους. Η πρώτη ήταν ότι ο πολιτισμός, με ό,τι αυτό σημαίνει, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να αξιοποιηθεί πλέον και να συμμετέχει σε όλες τις αναπτυξιακές διαδικασίες. Η δεύτερη παράμετρος ήταν η χρησιμοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Είμαστε λίγοι για να έχουμε την πολυτέλεια να διώχνουμε κάποιους. Και τρίτον ήταν η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας. Η πρώτη συνεργασία ξεκίνησε για φέτος με την Ένωση Παραμυθιωτών Αθήνας. Έγινε ένας συντονισμός δράσεων και αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια να αγκαλιαστούν όλες οι δραστηριότητες που θα γινόταν στο Δήμο Παραμυθιάς. Ο τίτλος των φετινών εκδηλώσεων: «Τιμή στην πρώτη πρωτεύουσα των θεσπρωτών. Θεσπρωτών ελεατάν». Σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί κάποιοι άνθρωποι που είτε μένουν εδώ και δραστηριοποιούνται εδώ και κάποιοι άλλοι που μπορεί να μην είναι εδώ αλλά την καρδιά τους την έχουν εδώ, με πείσμα, μεράκι, ανιδιοτέλεια και προπάντων αγάπη για αυτόν τον τόπο, δούλεψαν πριν 2 χρόνια και ερχόμενοι εδώ πάλι σήμερα βλέπουμε ότι τελικά στη συνείδηση όλων η Αλωνιάδα γίνεται θεσμός. Πάλι σήμερα ο καιρός δεν σας τα πήγε πολύ καλά, παρόλα αυτά εσείς προσπαθήσατε, με το πάθος σας σεβαστιώτες μας πείσατε. Πείσατε όλους τους τοπικούς φορείς να είμαστε δίπλα σας και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δημοτική Αρχή Παραμυθιάς, στην επόμενη Αλωνιάδα ο χώρος θα έχει καλύτερες υποδομές για να κάνετε αυτά που θέλετε με μεγαλύτερη ευκολία. Χαιρόμαστε που σήμερα τιμάτε την παράδοση, τιμάτε τον μπούκαλι, ένα κλαρίνο, έναν οργανοπαίχτη, ο οποίος θα μείνει για πάντα στις μνήμες μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με την αρχαιολογική υπηρεσία, τη Λάμδα Β' Εφορία. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Ναι.
Η αρχαιολογική υπηρεσία μας έχει κάνει την τιμή να έρθει σήμερα να παρουσιάσει στις εκδηλώσεις μας ό,τι αρχαιολογικά ευρήματα έχει ανακαλύψει στην...